Έχεις μια ουσιαστική ευκαιρία που είναι πάνω από το κράτος σου, που είναι πάνω από αυτό σου, που είναι πάνω από αυτό. Και αυτός είναι ο Κύριος. Γιατί είναι ο Κύριος, γιατί είναι ο Θεός πάνω απ' όλα, δηλαδή είναι απ' όλων. Ο Κύριος έρχεται να μας καθαρίσει. Και σκεφτείτε ότι τι μας καθαρίζει, αυτά που δεν μπορούμε να καθαρίσουμε μόνοι μας. Έτσι δεν είναι? Ο Θεός ευχαριστιέται με το δικό σου τρόπο, με το δικό σου λόγο. Επίσης, Κύριε Πατέρα μου, βοήθησέ με, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή θέλω να κατρακυλήσω και δεν ξέρω τι να κάνω. Θα έχεις βοήθεια και η βοήθεια θα έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος θα σε δυναμώνει σταθερά. Αν τον εγκαταλείψεις, γιατί ο Κύριος έρχεται ή απομακρύνεται από εμάς. Εμείς είμαστε η αιτία που δεν μας εγκαταλείπει, αλλά λέμε, μας εγκαταλείπει με την ανθρώπινη σκέψη. Έτσι, πολλές φορές κάναμε κάτι και λέμε, πω πω, ο Θεός δεν με αγαπάει. Μήπως αγαπάει πολύ, έτσι. Μήπως αγαπάει πολύ. Σε προστατεύει, γιατί δεν είμαστε πουθενά, είμαστε γεμάτοι δαιμόνια περισσότεροι, γιατί και η ασθένεια είναι διαφορετικότητα της υγείας. Είναι ένα δαιμονικό στοιχείο. Τα λέμε δαιμονικό, λέμε αυτό που έχει την παρέκκληση που γίνεται. Το οποίο σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά πάνω μας. Έχει λόγο, να λες, μου λέει, ποιος σου λέει, μου λέει, ξαναγίνουν πίσω. Μου λέει, πω πω αυτή που περνάει, πω πω αυτό γίνεται, πω πω εκεί φάει, εκείνο, η ζωή είναι έτσι, ε. Άρα λοιπόν ποιος το λέει αυτό? Σαν κάτι να έχεις έναν αδελφό μέσα σου που σου μιλάει στο μυαλό σου. Εσύ τι κάνεις? Δεν ασχολείσαι με αυτόν, πρώτο στοιχείο. Γιατί αν ασχοληθείς, θα σε παίξει. Θυμάμαι ένα παλικαράκι που ξεκίνησε με τον εξής τρόπο. Ήθελε να κάνει το medium και έλεγε, ή αν ανοίξω την τηλεόραση και έχει το τάδε έργο, αυτό που σκέπτομαι θα γίνει. Άνοιγε την τηλεόραση, έτυχε κανένα δύο φορές να πες το έργο που φανταζόταν. Σιγά σιγά όμως αυτή η διαδικασία του μπήκε εδώ. Και έρχεται να πες με το νου του. Αποτέλεσμα, ψυχοφάρμακα βαριά. Και να μπορέσει να σταματήσει τις φωνές μέσα του. Γι' αυτό λέμε, δεν ασχολούμαστε. Και στην προσευχή σου, Άγιο, να δεις ό,τι σου πει, καλό σου πες. Στοπ εκεί, σταματάς. Εσύ δεν ασχολείσαι. Μπορεί να βλέπεις, μπορεί να σε παρατηρηθείς. Έτσι λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε βοήθεια από τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μια κατάσταση. Εκκλησία, είτε η εκκλησία να μας παίρνει τα χρήματα, είτε αυτό, είτε εκείνο. Η παλή μουσική, παίζανε ένα κομμάτι και το παίζανε χάλια. Έτσι, χάλια. Και έλεγε ο μαέστρος μετά, εντάξει παιδιά, πάμε σαν να μην έγινε ποτέ. Έτσι θα κάνεις και εσύ. Οτιδήποτε έκανες, λες Κύριε, ξέρω ότι Θεός έκανε. Και φταίει και για το λόγο το οποίο λειτουργήθηκε. Δεν θα τιμωρήσεις και εσύ τον εαυτό σου επειδή ο διπλανός σου ή κάποιος ενόχλησε και σε πείραξε. Γιατί μετά μπαίνεις στις δικές σου ενοχές, αυτό που έπαθα, όχι δεν μπορώ, όχι Θεός, αυτό, μην μπαίνετε σε αυτά τα πράγματα. Γέγονε, ζητάς την γνώμη, δηλαδή συγχώρεση. Χώρο από το Θεό. Εσύ γιατί δεν δίνεις χώρο? Και ο Θεός δίνει χώρο. Αυστηρή. Ναι. Γίνεται πιο ευρύχο. Εντάξει, πιο διευρυμένο.